Τα θέματα που μπαίνουν εκ μέρους της διοίκησης του λόγου. Θέλω να ενημερώσουμε καταρχήν τους γονείς. Είναι η δεύτερη γενική συνέλευση που κάνουμε για να κάνει μια συναρχή της σχολικής χρονιάς για να δείξουν στους γονείς του σχολείου το όπου ήταν γεννή. Δεν είχαμε προσέλευση τότε. Ευελπιστούμε σε μια μεγαλύτερη προσέλευση στο γονιά για να παρθούν κάποιες σοβαρές αποφάσεις που αφορούν τα προβλήματα του σχολείου. Το σχολείο μπορεί να είναι καινούριο, αλλά όπως βλέπετε τα προβλήματα δεν σταματάνε. Το βασικότερο για μας είναι ο δρόμος, που δεν έχουν δρόμο να βγουν τα παιδιά μέσα. Και το ρεύμα. Για το πρόβλημα ειδικά που βλέπετε, επειδή προηγουμένως ήμασταν εδώ, στον πεζόδρομο ουσιαστικά της ισότητας, δεν ήταν σπασμένα. Και αυτό συμβαίνει γιατί εγώ είμαι γονείς, δεν είναι αυτοκίνητο μέσα. Αυτό θα πρέπει να επισημάνετε. Θα έρθουν στην αρχή της χρονιάς από τα μνημονικά τον δίπλα δρόμο. Από τότε μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμία ενέργεια. Βέβαια, εγώ θέλω να τονίσω ότι το σχολείο δεν ανήκει ακόμα στον Δήμο, δεν έχει γίνει επίσημη παράδοση του σχολείου. Μας δόθηκε κατά εντολή του κυριάρχη το Σεπτέμβριο να μπούμε μέσα γιατί από εκεί ήταν αδύνατο να συνεχίσουν τα παιδιά. Και μπήκαμε λοιπόν με προφορική εντολή περιφέρειας στο σχολείο. Επίσημη παράδοση δεν έχει γίνει και δεν προβλέπεται να γίνει και το επόμενο έτος. Οπότε ο Δήμος όμως παραλαβεί προσκλήση. Απλήθηση, όχι επίσημη παράδοση. Άρα με οπότε ο Δήμος δεν έχει παραλάβει. Ναι. Ούτως ή άλλως. Όμως τα προβλήματα που προκαλούν τις λειτουργίες στο σχολείο, ποια είναι αν μπορείτε να μας τα εστιάσετε. Το βασικότερο για μας είναι το ρεύμα, το οποίο ρεύμα νομίζω προκαλεί και έχει καινούριο συνεργείο τώρα που κάνει την το ρεύμα είναι ακόμα εργοταξιακό. Με αποτέλεσμα ο ρελιές να πέφτει όταν έχουμε βροχές, όταν έχουμε αυξημένη χρήση του ρεύματος εδώ. Υπήρχαν μια καλώδια έξω, είχαν πάρα πολλά προβλήματα. Αν δεν έρθει ο εργολάβος του έργου στη Ρόδο να γίνει η μετατροπή του ρεύματος από εργοταξιακό σε τριφασικό συμβατικό και να πάρουμε με τριπλή δικό μας. Εργασίες από ό,τι μάθαμε γίνονται συνέχεια. Για αυτή τη δουλειά. Ναι, αλλά είναι Δεκέμβρη. Από άλλο συνεργείο, ναι. Και αν δεν είχαμε τις συνεχές διακοπές ρεύματος, αν δεν είχαμε την επέμβαση και τη διευθύντρια και τη δική μας και την πίεση, δεν θα γινόταν αυτό. Μάλιστα. Η πρόταση σας λοιπόν στην Γενική Συνέλευση ποια είναι? Η πρότασή μας είναι ότι αν τελειθούν αυτά τα δύο βασικά θέματα, έτσι, το δρόμος και το ρεύμα, το βλέπω δύσκολο να συνεχίσουμε το Γενάρη. Να μην το λέμε δρόμο, γιατί είναι πεζόδρομο. Είναι πεζόδρομο, συγγνώμη. Είναι το πεζόδρομος όμως που είναι η κύρια έσοδο του σχολείου μας. Είναι η είσοδος μας. Δεν έχουμε είσοδο. Δεν μπορούμε να μπούμε μέσα. Και το ρεύμα, αυτά θέλουμε. Βασικά είναι αυτά τα δύο βασικά. Ευχαριστώ πολύ.